πιο κβαντικά το θέμα, λίγο πιο ολιστικά. Ή όταν αγοράσει ένα προϊόν, έχει και μια εγγύηση και λέει αν δεν κάνει αυτά που το έχω πουλήσει για να κάνει, ναι, τότε πας στην εταιρεία και λες, ξέρεις, αυτό δεν τρέχει, αυτό δεν δουλεύει, αυτό δεν μιλάει. Ναι. Εμείς ψηφίζουμε, πολύ ωραία, πήραν την ψήφο. Μετά τι κάνω. Μετά λέμε, α, στις άλλες εκλογές θα σας πούμε. Ναι. Οπότε αυτοί έχουν πάρει συγχωροχάρτη, κάνουν ό,τι θέλουν. Και είμαι σίγουρος ότι και οι πολιτικοί θα ήθελαν να έχουν κάποια αντίσταση από τον κόσμο. Αλλά δεν έχουν. Το μόνο που κάνουμε και λυπάμαι είναι κάνουμε πορείες χωρίς να ζητάμε τίποτα. Πρακτικό, γιατί στην πορεία έχουμε τα αιτήματά μας. Κάνουμε αλλά θόρυβο χωρίς αποτέλεσμα. Δημιουργούμε θόρυβο χωρίς αποτέλεσμα. Αύξηση της εντροπίας, μια και μιλάμε για ενεργειακά. Αύξηση της εντροπίας, ναι. Όσο περισσότερο απομακρύνεται το ελαττήριο, τόσο δυσκολότερο επιστρέφει στην αρχική του θέση. Σωστό, Στράτο, ναι, ναι. Ωραία. Και αυτό τα ξέρεις. Καλά, καλά το θυμάμαι αυτό, ναι, ναι. Μάλιστα. Για τα βιοκαύσιμα έχουμε μιλήσει. Για τις κυψέλες καυσίμων, τι έχεις να πεις. Να πω και, ναι, είναι, αυτό είναι παράλληλο ή θα μπορούσε να είναι παράλληλο και με την οικονομία του υδρογόνου. Α, μάλιστα. Αλλά θα ήθελα να μιλήσω, ναι, έτσι, τώρα που οδεύουμε προς το τέλος, για τα ηλεκτρικά μέσα μεταφοράς. Μάλιστα. Έχουμε σχεδιάσει, έχουμε φτιάξει ένα ηλεκτρικό ηλιακό αυτοκίνητο. Έχει μοτέρ, δεν έχει μηχανή, δεν μολύνει. Όταν λες έχουμε, εννοείς Έλληνες επιστήμονες, ομάδα σου. Εγώ με έναν συνεργάτη. Μάλιστα. Ωραία. Κινέζο-Αμερικάνο. Επίσης φτιάχνουμε ηλεκτρικά μοτοποδήλατα, σκουτεράκι κλπ. Δεν είναι τεχνολογίες άπιαστες. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο, η τεχνολογία ενός αυτοκινήτου που καίει βενζίνη, πετρέλαιο κλπ. Είναι δύσκολη. Έχει πολύ πράγμα μέσα. Ενώ ένα ηλεκτροκίνητο είναι πιο απλό. Και σκεφτόμουν να αρχίσουμε κατασκευές εδώ στην Ελλάδα. Αλλά απαγορεύεται. Δεν λέει κανείς απαγορεύεται η κατασκευή αυτών. Αλλά για να ξεκινήσεις εδώ, για να ξεκινήσεις, χρειάζεται πολύ περισσότερα από ότι για να τελειώσεις σε κάποια άλλη χώρα. Ναι, σε όλους τους τομείς. Και γι' αυτό λέμε θεσμικό πλαίσιο. Σε όλους τους τομείς γίνεται αυτό. Σε όλους τους τομείς γίνεται αυτό. Δεν είναι μόνο ακριβώς αυτό το τομέα το δικό σου, Στράτο, δυστυχώς. Πολύ ωραία. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Είναι ένα προσπαθήσαμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ένα θέμα πολύπλοκο και πολυσύνθετο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πιστούς μας φίλους που πολλές Παρασκευές κλείστηκαν μέσα και για να δουν την εκπομπή. Τους ευχαριστώ προσωπικά εγώ και θερμά. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή του πρώτου κύκλου. Μπαίνει το καλοκαίρι τώρα και επειδή θα λείπω και εγώ στο εξωτερικό τις επόμενες εβδομάδες. Θα τα πούμε κάποια στιγμή τον Σεπτέμβριο. Θα σας ειδοποιήσουμε για την ώρα και την ημέρα της εκπομπής. Και πιστεύω ότι θα έρθουμε πολύ πιο δυναμικοί με πραγματικά δυνατά θέματα που έχουν απασχολήσει ή που απασχολούν. Και σας ευχόμαστε να απολαύσετε αυτά που μας δίνει απλόχερα η όμορφη Ελλάδα μας και να την αγαπάμε πάντα, να μην το ξεχνάμε αυτό. Στράτο, τι λες. Σαφώς. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι, να απολαύσετε τον ήλιο, τη θάλασσα, τις καλές τροφές που έχουμε εδώ στην Ελλάδα και να έχουμε όλοι μας μια καθαρή ψυχή, καθαρές σκέψεις και με αγάπη μέσα μας να προχωράμε καθημερινά. Καλό σας βράδυ, καλό καλοκαίρι να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα, Στράτο. Καληνύχτα, Τόνια. Καλό καλοκαίρι. Καλά να περνάτε και όπως κάνουν τα μωρά και ο γιος μου Νικολάκης, να διεκδικείτε αυτό που πρέπει να πάρετε. Βεβαίως. Και να μην σταματάτε επειδή σας το αρνήθηκαν. Σωστό. Διεκδίκηση μέχρι να πετύχουμε. Και αυτή είναι και η ομορφιά των Ελλήνων. Των ανθρώπων όταν είναι μικροί που είναι Έλληνες και μετά τους καλά μου. Okay, ωραίο αυτό. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε.